πρόεδρος της Δημοκρατίας κατευθύνεται τώρα, χειροκροτούμενος θερμά, μαζί με τους άλλους επισήμους, κατευθύνεται στην κυρία είσοδο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου, όπου τον περιμένει ο Μητροπολίτης Παντελεήμων. Ο Μητροπολίτης Παντελεήμων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η σύζυγός του, οι άλλοι επίσημοι μπαίνουν τώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει η δοξολογία για την 75η επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, ανήμερα της γιορτής του Πολιούχου της Αγίου Δημητρίου. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αλλή και εις τους αιώνας των αιώνων.
ημών ημάς ο Θεός κατά το μέγελό σου, Θεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Παντελεήμονος, των συμπροσευχομένων Αγιωτάτων Αρχιερέων Σεβαστιανού, Σπυρίδωνος, Διονυσίου, Αλεξίου, Νικολάου, Ευσταθίου, Αγαθονίκο, Ιωάννου, Αθηναγόρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κρατήμων, του κατάξηρα θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον του Θεόν ημών επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν δεόμεθα υπέρ μακαριάς μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικός αγωνισαμένων και εν δόξους μεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώση, πάλετε και πεσχάτων, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής, πάμπλη μέλημα εκούσιονται και ακούσιον. Δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλητα αυτήν και πάσαν πόλη και χώρα από κύριμους μου, σεισμού, καταφωτισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηθίου θανάτου, υπέρ των ήλιων ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της ευεκειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο συντρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίωνη και εν το κράτη της ισχύος σου, εξ αγαγών ημάς, εκ της δουλείας του εχθρού και ύψος ασκέρας των πιστών σου αγαθέ. Ο τας οροθεσίας των εθνών θέμενος και το πλήθη της δόξης σου συντρίψας τους υπέναντί τους, πρόσδεξε τας ευχαριστηρίους και κετηρίους ταύτας δεήσεις, ας προσάγομεν σοι βασιλεφάκιε κατά την εύσημον ταυτήν ώρα επί και απελευθερώσει της πόλεως ταύτης. Εμεγάλινας Κύριε, του ποιήσε με θυμόν και γεννήθημεν εφρενόμεν. Επλήστη καρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως, ότι δεξιά σου έφραυσε νεκτρούς και εισθένησε τόξον δυνατόν και απέστειλες λύτρωσιν το λαό σου. Και τα νυν, δέσποτα παντοκράτου, εν ελαλαγωμό και ευγνωμοσύνη προσφερομέν σοι ότι είναι επάξιον και ευωούμεν σοι. Τα σοδού σου γνώρισον ημίν
και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών και αξίους πάντας της ελευθερίας κατάστησαν. Επισκίασον την κρατεά σου επιστασία το ευσεβές ημών έθνος, επισέτας ελπίδας αναθέμενον ότι μακάριον το έθνος που εστί Κύριος ο Θεός αυτού. Σβέσον τα φριάγματα των εθνών και χάρισε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνη. Κατάπεμψον το πλούσιο σου έλεος και την συνευλογία της άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαός, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την πόλην ταύτη, ή να διαπαντώσει μνή την δόξα σου, ο γάρ λαός σου και η εκκλησία σου, η κετέβους είσαι. Έτι δε και υπέρ των ψυχών των αδελφών ημών, τον αντιπροασπίσει της ελληνίδος γης και της πόλεως ταύτης πεσόντων, δε ο μεθάσου είναι αυλιστός εν αγαθής και εν ουρανής ταράς. Σιγάρι ο ελευθερωτής και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα και ευχαριστία αναπέμπομεν το εν Τριάδη Θεό εις τους αιώνας. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός αληθινός τους ημώτες του Αγίου Παναχράντου και Παναμαμαγίας εν τω Μητρός, δυνάμει του Κνίκαιου Ζώου Πίου Σταυρού, προς ασίες των Αγίων Ιωάννων και Αγίας Μεγαλοπρέπεια ολοκληρώθηκε εδώ στον Άγιο Δημητρίο η δοξολογία για τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Εκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Στρατζετάκη, παρέστησαν ακόμη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Καραλαμπόπουλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εσωτερικών Άκης Τσοχατζόπουλος, ο υπουργός Βόρειας Ελλάδας Στέλιος Παπαθεμελής. Βουλευτές, επίσης ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης Κωστής Στεφανόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας Αργύρης Χατζιπέτρου, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Γιάννης Σαβαλάνος, ο Δήμαρχος Σωτήρης Κούβελας, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και άλλοι επίσημοι. Με επικεφαλής τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξέρχονται τώρα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου η επίσημη μετά το τέλος της δοξολογίας για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
Επεφημούμενος ζωηρά από τους Θεσσαλονικείς που είναι συγκεντρωμένοι εδώ στο χώρο μπροστά από τον Άγιο Δημήτριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και τους άλλους επισήμους, αποχωρεί μετά το τέλος της δοξολογίας την οποία παρακολουθήσαμε. Σε απευθείας μετάδοση θα παρακολουθήσετε την Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, την μεγάλη παρέλαση των πολιτικών και στρατιωτικών τμήματων που γίνεται κάθε χρόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο του Όχι. Εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά!